δύναμη, τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα, να τα κάνει ένα μέσα στην εν Χριστώ αιώτητα και να μας κάνει όλους να τη ζήσουμε. Μέσα σε αυτόν τον παράδεισο της Θείας Δημιουργίας, σήμερα, χάρη στον Θεό, μας χαρίζει την προσωπική μας συνάντηση. Ναι, μια συνάντηση γίνεται σήμερα, εδώ σε αυτόν τον Λουάνσεπτο, Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγίας. Εδώ στο παλάτι αυτό της Βασίλισσας των Ουρανών. Συνάντηση δική μας, συνάντηση των προσώπων μας, συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό μας, συνάντηση με τους Αγίους μας, συνάντηση με το Ιερό Πρόσωπο του Μακαριστού Γέροντά μας, του Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου Νεκταρίου, συνάντηση που την έχουμε τόσο ανάγκη, ιδιαίτερα τούτους τους καιρούς που χάσαμε αυτήν την δυνατότητα με δική μας υπετιότητα. Τούτους τους καιρούς που κατορθώσαμε να μην συναντιόμαστε πια ούτε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Όσο έχουμε ανάγκη αυτήν την συνάντηση, δεν θα σας το πω εγώ. Δεν είμαι εκείνος που θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Αυτό το ερώτημα το θέτει ο καθένας μας στον εαυτό του. Την απάντηση τη δέχεται μυστικά μέσα από τις πνευματικές του εμπειρίες, μέσα από αυτό που ζει, μέσα από αυτό που λέει, μέσα από αυτό που του χαρίζει ο Θεός, δια των αισθήσεων, να ψηλαθεί για να κάνει τμήμα του δικού του καρδιακού χώρου, της δικής του ύπαρξης πνοής και αναστασμό αιωνιότητας τελικά, όπως θα έλεγε και ο Μακαριστός. Αυτό αισθάνομαι σήμερα και αυτό θέλησα να καταθέσω στην αγάπη σας. Μια από ο καλός σας επίσκοπος και διάδοχος ο αδερφός μου, ο Γεράσιμος, παραχώρησε τον λόγο που ανήκει κατεξοχήν σε εκείνον τούτη την ώρα για να εκφράσω τα συναισθήματά μου, καθώς σας αγκαλιάζει το πνεύμα, να κυκλώνεται τούτο το τραπέζι της θύμησης του Γέροντά μας, που εμπιένα τέταρτο αιώνος ιερογράφησε εδώ μέσα και από αυτό το κέντρο της τοπικής εκκλησίας εξακτήνωσε παντού το λόγο, το θέλημα και προπάντων το έλεος και τη χάρη του μεγάλου Θεού και στον Κύριο Σιμών Ιησού Χριστού. Αυτό που σήμερα ατενίζουν τα μάτια μου, καθώς σας αγκαλιάζει το πνεύμα μου, είναι ένα μάθημα ευγνωμοσύνης. Και γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη, ερχόμενος από μακριά, να σας ευχαριστήσω, γιατί δεν ξεχνάτε, γιατί είστε ευγνώμονες άνθρωποι, όπως σας έζησα εδώ για 15 ολόκληρα χρόνια, γιατί είστε θυλοπάτρες, γιατί αυτά που μάθατε, αυτά που ακούσατε, αυτά που διδαχθήκατε, να κάνετε πράξη καθημερινή. Σήμερα λοιπόν, σε αυτήν την Θεία Λειτουργία που τη ζούμε όλοι μας, καλούμαστε να αναθεωρήσουμε την έκβαση της αναστροφής ενός ανθρώπου, ο οποίου το όνομα μνημονεύουμε
Αυτήν λοιπόν την Κυριακή, που γίνεται αιτία και αφορμή σε κάθε χριστιανό να κάνει την κάθε μέρα του, την κάθε ώρα του, την κάθε στιγμή του Κυριακή. Εμείς εδώ στη Μεγάλη Παναγία της Νεάπολης μνημονεύουμε, θυμόμαστε, αγαπάμε, συγχωράμε και προχωράμε όλοι μαζί μέσα στο θέλημα του Θεού και μέσα στον χρόνο της Εκκλησίας που δεν ταυτίζεται με τον χρόνο με την κοσμική του έννοια όπως τον περνούμε εμείς οι άνθρωποι αγχωτικά στη ζωή μας. Σήμερα, μέρα Κυριακή, γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού μας για μια ακόμη φορά αυτό το μεγάλο ιστορικό γεγονός και όχι το ψεύδος εις βάρος όλης της ανθρωπότητας που αποτελεί το εγέννιο της δικής μας προσωπικής αναστάσεως και μας δίνει την δυνατότητα να ελπίζουμε, να σηκώνουμε το κεφάλι φόρους και στα βάσανά μας, στους αναστεναγούς, στις λήψεις, στις ταλαιπωρίες της ζωής μας και με αισιοδοξία να κοιτάζουμε το μέλλον. Γνωρίζοντας πως η Ανάσταση του Χριστού μας μας έδωσε τη δυνατότητα και της δικής μας Ανάστασης. Άρα, ο θάνατός μας δεν μας οδηγεί τελικά στο μηδέν, στο τίποτα, στο πουθενά, στην ανυπαρξία, αλλά στο φως και στη χαρά αυτού του μεγάλου γεγονότος μας έχει δοθεί η δυνατότητα να το ζήσουμε. Εφόσον συσταυρωθήκαμε μαζί του, δικαιούμαστε και να συναναστηθούμε. Θα μας πει ο Αναστάσιμος εκείνος ύμνος, που δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς της επισμήμασης να θεωρήσουμε έτσι μέσα σε αυτήν την εσκατολογική προοπτική τελικά τη ζωή μας. Ο Απόστολος των Εθνών και του Χριστού μας ο Πάντος έγραψε κάποτε «Η Χριστός που γεννήκευτε ματέα η πίστη σημών και νόμα και το κύριο Παϊκό». Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε η πίστη μας είναι ψεύτικη και το κήρυγμά μας κούφιο και καλύτερα να μην είναι. Αλλά ο Χριστός αναστήθηκε και η Ανάστασή του είναι μια πραγματικότητα που τη ζει ο κόσμος αιώνες τώρα από αυτό το γεγονός και μας δίνει τη δύναμη να ζούμε, να αναπνέουμε, να κινούμαστε εν αυτό, γνωρίζοντας πως το τέλος μας δεν σημαίνει, το λέω για μια ακόμη φορά, τον εκμηδανισμό μας και ο θάνατός μας δεν είναι η εσχάτη αποτυχία μας, αλλά τελικά είναι η διάβασή μας από τα πρόσκαιρα στα αιώνια. Αυτό που τόσο όμορφα στην ευχή που διαβάζουμε τη μέρα της Πεντηκοστής, στον Εσπερινό της Μονηθυσίας, λέμε «Ούτε εσύ, Κύριε, τις δούλους του θάνατος». Δεν υπάρχει θάνατος για τους χριστιανούς, αλλά με βάσεις από τον Κυπριωτέο επικαθημιλέστερα και ανάπαυσης και χαρά. Αυτό πιστεύω και γι' αυτό είμαστε μέλη της Εκκλησίας, για να υπερβαίνουμε τελικά το θάνατο, για να μην υπάρχει για μας θάνατος και ζούμε όχι για να πεθάνουμε. Πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Αυτή είναι η προοπτική που μας δίνει η Εκκλησία. Και μόνο γι' αυτό μισό λόγο θα έπρεπε να υπάρξει στον κόσμο. Και μόνο για αυτή την διάσταση που δίνει στον άνθρωπο θα έπρεπε η Εκκλησία να υπάρχει και να σκεπάσει όλους μας μέσα στην Άγια την λοιπόν την ημέρα, την Κυριακή, η μέρα της Ανάστασης. Η Εκκλησία μας διάβασε σήμερα μια εκπληκτική περικοπή
την λοιπόν την ημέρα, την Κυριακή, την Ανάσταση, την Κυριακή τους πορέους και την Κυριακή των Πατέρων μας, των Πατέρων της Εκκλησίας, μας δίδαξαν ως χωρίς του Παναγίου Πνεύματος το εκκλησιαστικό ήθος και τον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία, γιατί δεν μπορούμε να ζούμε εκτός αυτής και δεν μπορούμε ακόμη περισσότερο να λέμε ότι μπορούμε να αυτοκτονούμε το λόγο της αληθείας εκτός του ιερού της όμως. Αυτή την ημέρα, μέρα της χαράς της Εκκλησίας, κάνουμε λοιπόν το μνημόσυνο από εκείνη την ημέρα που κλείσαμε τα μάτια. Αλήθεια, πότε πέρασαν και δυσκολεύονται, αισθάνομαι πως και ο πλέον λαγίστατος σε ανάλογη στιγμή θα δυσκολευόταν όπως εγώ να ανοίξω το στόμα μου και να μιλήσω για εκείνο, να εκφράσω τα συναισθήματά μου, να εκφράσω την προσωπική μου ευγνωμοσύνη, γιατί αυτό που είμαι ως άνθρωπος πρωτίστως και ως άνθρωπος της Εκκλησίας έπειτα σε εκείνον το οφείλω. Βλέποντάς σας τα μάτια, αναρωτιέμαι μάλιστα ακόμα περισσότερο. Τι θα πω σε εσάς, το γνωρίσατε, τον ζήσατε, τον αναστραφήκατε, τον ψηλαφίσατε, δεχθήκατε τα γεύματα των ευλογιών της αρχιεροσύνης του τόσα χρόνια εδώ πέρα, σε τούτη τη Μητρόπολη. Ο Πέτρας Πεκτάριος το αισθάνομαι και ταιριάζει τόσο πολύ στην ημέρα σήμερα αυτή του Ιουνίου. Είναι ένας διαρκής σποριάς που καρπίζει η σποριά. Τη βλέπω σήμερα με βαθιά συγκίνηση στα δικά σας πρόσωπα. Εκείνος έσπινε το σπόρο και όταν ήρθε η ώρα του Θεού έγινε ο ίδιος σπόρος που έπαιξε στη γη για να βλαστεύει τούτη η Εκκλησία με την προσευχή του. Είναι όμορφη αυτή η εικόνα που μας προβαίνει μάλιστα κάθε φορά να κάνουμε και τα κόλλημα. Η εικόνα του σπόρου που πέφτει στη γη για να βλαστήσει. Εάν μη ο σπόρος πέσει στη γη, δεν φέρει καλό. Ο σπόρος του Νεκταρίου έπεσε στη γη και το ξαναλέω, έγινε τελικά το ίδιο σπόρος φυτεύθηκε εδώ, σε τούτη την Αγία Αυγή της Μεγάλης Παναγίας, για να βλέπει τους καρπούς, τα κλαδιά και τα φύλλα της δικής του αναδετράτους, όλους εμάς, και να χαίρεται εκεί ψηλά. Τον ευγνωμονούμε για αυτό που ήταν και για αυτό που προσέφερε. Τα μοναστήρια και
Thank you.